Κύριε Υπουργέ, μια δήλωση για τη σημερινή ημέρα. Η σφαγή της Χίου αποτελεί μία από τις πιο μελανές ιστορίες της ανθρωπότητας. Η θυσία των χιωτών ήταν τεράστια, αλλά δεν πήγε χαμένη. Έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο στη διεθνή αντίδραση υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης που οδήγησε στην ανεξαρτησία. Η πολιτεία σήμερα τιμά τη μνήμη δεκάδων χιλιάδων χιωτών που χάσαν τη ζωή τους ή βρέθηκαν εχμάλωτοι από τη σφαγή της Χίου. Και καθώς η αβεβαιότητα επιστρέφει στην Ευρώπη, τονίζω την ανάγκη για νυφαλιότητα, αποφασιστικότητα και ενότητα. Χρόνια πολλά. Πριν πάμε στο κύριο Μουτζούρη, στον Περιφερειάρχη, ένα παραπολιτικό. Σας βλέπουμε δίπλα. Σήμερα είναι μέρα για να κάνουμε δηλώσεις. Όχι, επειδή θέλετε παράλληλα να κάνετε. Δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχη, μία δήλωση για τη σημερινή ημέρα. Είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε τη γενοκτονία που έγινε από τους Οθωμανούς εναντίον των αδερφών μας των Χιωτών και των Συνελλήνων. Όμως η θυσία αυτή έπιασε τόπο με την έννοια ότι συνέγειρε τις συνειδήσεις των Ευρωπαίων συμπατριωτών μας και ηγετών και οδήγησε στην αγάπη προς τον αγώνα που διεξήγαγε το ελληνικό λαός. Ευλαβικά κλείνουμε το γόνι σήμερα. Χρόνια πολλά. Ο κύριος Μηταράκης, ο υπουργός, ζήτησε να είστε δίπλα στις δηλώσεις. Σηματοδοτεί κάτι αυτό? Τιμή μου να είμαι δίπλα σαν εκλεγμένο και νόμιμο υπουργό και θεωρώ ότι οφείλω να είμαι δίπλα όταν με καλεί.